πείτε απόψε. Ευρώπη και ΝΑΤΟ έδωσαν συγχαρητήρια στον Ερντογάν. Νίκος Δένδιας, περιμένουμε δείγματα γραφής από τον Τούρκο Πρόεδρο. Αυτονόητα όσα επεσήμανε στην επιστολή του Αρχιεπίσκοπος, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απόψε στις 7.30 η διαδικτυακή σύναξη με τον Γέροντα Εφραίμ ζωντανά στην τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Και τώρα το απογευματινό δελτίο ειδήσεων. Καλησπέρα σας, είναι η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με το δυστύχημα των Εντεμπών. Ολοκληρώθηκε σήμερα στον Εφέτη ανακριτή η απολογία του πρώην Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ Σπύρου Πατέρα, που βαρύνεται με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος για τη μετάταξη του 59χρονου σταθμάρχη της Μοιραίας Βάρδιας της 28ης Φεβρουαρίου, όταν συνέβη το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο κ. Πατέρας ισχυρίστηκε ότι ενήργησε νόμιμα, καθώς όπως είπε, απλώς επικύρωσε την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του ΟΣΕ για τη μετάταξη του σταθμάρχη. Αύριο Τρίτη αναμένεται η άφιξη των Ιταλών εμπειρογνωμόνων, τους οποίους έχει καλέσει ο Εφέτης ανακριτής, προκειμένου να εξετάσουν το καταγραφικό της επιβατικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκει στο δυστύχημα. Τα δεδομένα από το καταγραφικό θα περιληφθούν στο πόρισμα των ανακριτικών αρχών, το οποίο θα αποτελέσει στοιχείο της δικογραφίας. Και να πάμε τώρα στη γειτονική Τουρκία. Δήλωση με την οποία συγχαίρουν τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέδωσαν αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Στη δήλωση επισημαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει το υψηλό ποσοστό συμμετοχής στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Τουρκία, σημειώνοντας ωστόσο ότι αναμένονται τα τελικά ευρήματα και οι συστάσεις της Διεθνούς Αποστολής Παρατηρητών των Εκλογών του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την Τουρκία προκειμένου να προχωρήσει προς μια επικοδομητική σχέση για την κοινή μας ευημερία και σταθερότητα, στη βάση των δεσμεύσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, το διεθνές δίκαιο και την περιφερειακή σταθερότητα προς όφελος όλων των πολιτών μας, αναφέρει μεταξύ άλλων. Συγχαρητήρια επιστολή απέστειλε και ο Έλληνας υπηρεσιακός πρωθυπουργός Ιωάννης Σαρμάς, με την οποία ευχήθηκε ειρήνη και ευημερία στον τουρκικό λαό. Την ίδια ώρα, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη σήμερα το πρωί, στο Sky, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, μιλώντας για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ανέφερε ότι δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα και ότι θα πρέπει να περιμένουμε τα δείγματα γραφής του Ερντογάν. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τα δείγματα γραφής του Προέδρου Ερντογάν. Ελπίζω όμως, ότι αυτό το παράθυρο ευκαιρίας που έχει ανοίξει με τους σεισμούς και η τουρκική συμπεριφορά απέναντί μας αυτό το μεσοδιάστημα θα δώσει τη δυνατότητα νέων προσπαθειών για ελληνοτουρκικό διάλογο. Η Ελλάδα δεν έχει καμία πρόθεση, καμία ούτε συμφέρον, να αποκλείσει την Τουρκία από τη θάλασσα. Δεν έχει όμως και καμία πρόθεση να εκχωρήσει τα δικά της δικαιώματα κυριαρχίας ή τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Κανείς δεν μπορεί να το απαιτήσει αυτό. Τώρα αυτονόητη χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη δήλωση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονίμου, η οποία έβαλε τέλος στην παραφιλολογία και την ανάμειξη της Εκκλησίας στην προεκλογική περίοδο. Μιλώντας σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Μέγκα, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τόνισε ότι θα πρέπει να λάβουμε όλοι μας πολύ σοβαρά υπόψη μας την ανακοίνωση αυτή του Αρχιεπισκόπου. Αυτονόητη. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λάβουν υπόψη. Μια δήλωση πρέπει να τη λάβουν υπόψη πάρα πολύ σοβαρά. Γιατί εδώ θέλω να ξανατονίσω, μέχρι και μου δίνεται αυτή την ευκαιρία, επειδή βλέπω ότι υπάρχουν κόμματα και κομματίδια τα οποία μπορεί να τοποθετούνται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, να κάνω δύο επισημάνσεις γι' αυτό. Πρώτον, ότι οι πραγματικοί πατριώτες κρίνονται στην πράξη και όχι στα εύκολα λόγια. Και η κυβέρνηση αυτή υπερασπίστηκε την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα και ενίσχυσε τη θέση της Ελλάδος, ενίσχυσε τις ένοπλες δυνάμεις, ενισχύσαμε τις συμμαχίες μας. Άρα, κάποιος ο οποίος έχει πατριωτικές ευαισθησίες πιστεύω ότι αισθάνεται άνετα με τη Νέα Δημοκρατία. Και το δεύτερο, να επαναλάβω αυτό το οποίο είπε ο Αρχιεπίσκοπος, ότι η Εκκλησία μένει και πρέπει να μένει και έτσι πρέπει να γίνει τελείως μακριά από την όποια κομματική αντιπαράθεση και είναι αδιανόητο να υπάρχουν κόμματα τα οποία να προβάλλουν ότι έχουν την προτίμηση, τη στήριξη ή της Εκκλησίας ή εκκλησιαστικών παραγόντων. Την ίδια ώρα η Ιερά Μονή Καρακάλου Αγίου Όρους προέβη στη διάψευση της οποιασδήποτε ανάμειξής της στις εθνικές εκλογές της 21ης Μαΐου και στήριξής της στο κόμμα Νίκη και κάνει λόγο για ανυπόστατα δημοσιεύματα, σημειώνοντας ταυτόχρονα πως μοναχοί και κληρικοί δεν πολιτεύονται και γενικώς δεν αναμειγνύονται στα πολιτικά δρόμενα.
εξ αφορμής διαφόρων δημοσιευμάτων στο διαδίκτυο και στις εφημερίδες, τα οποία παρουσιάζουν την Ιεράν ημών Μονήν ως αναμειχθήσαν με ανακοινώσεις στις προσφάτους εθνικές εκλογές, επιθυμούμε να γνωστοποιήσουμε προς πάντας ότι η Ιερά ημών Μονή δεν προέβη σε ουδεμίαν σχετική δήλωση. Τα δε φερόμενα ως συνταχθέντα εκ της Ιεράς ημών Μονής είναι ανυπεύθυνα και ανυπόστατα, δίχως έγκριση και υπογραφή του καθηγουμένου και γέροντος ημών Αρχιμανδρίτου Φιλοθέου, αναφέρει μεταξύ άλλων η επιστολή διάψευσης. Και να αλλάξουμε τελείως κλίμα, τους αριστούχους μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και τους επιτυχώντες στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, όπως και τις πολύτεκνες μητέρες, βράβευσε ο Σύλλογος Πολυτέκνων Νομού Πέλλας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Γιαννητσών, σε συνεργασία με την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου, την οποία εκπροσώπησε ο ιερομόναχος Τιμόθεος Βατοπεδινός, ο οποίος μετέφερε την ευχή και την ευλογία του καθηγουμένου της Μονής, γέροντος Εφραίμ. Στην ομιλία του τόνισε την ανάγκη στήριξης της πολύτεκνης οικογένειας στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε, ενώ αναφέρθηκε και στην πνευματική μέρημνα της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου για τη στήριξη της πολύτεκνης οικογένειας. Κλείνουμε το γόνι της καρδιάς και της ψυχής μας στους μάρτυρες και στους θυσιασμένους πατέρες και προγόνους μας, οι οποίοι με το αίμα τους πότισαν την πίστη του μαρμαρωμένου βασιλιά γιατί είχαν μέσα τους Χριστό και Ελλάδα, είπε μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ με αφορμή την επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Ο Σεβασμιότατος τέλεσε το πρωί επιμνημόσυνη δέηση του τελευταίου αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου ενώπιον του Αδριάντα του, ο οποίος βρίσκεται στον αύλιο χώρο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός. Στο βαρύ σταυρό της ευθύνης απέναντι στην Ορθοδοξία και το γένος, τον οποίο σηκώνει από το 1453 έως και σήμερα το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αναφέρθηκε ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος. Στην Ιερά Μητρόπολη Πατρών τιμήθηκαν οι ήρωες και μάρτυρες της άλωσης της Κωνσταντινούπολης με πρώτο τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Της Θείας Λειτουργίας προέστη ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος, ο οποίος κατά την ομιλία του αναφέρθηκε στην επέτειο της αλώσεως, αλλά και στους στήλους και πυρήνες του γένους που στήριξαν και φώτισαν τον λαό κατά τα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς, δηλαδή την Εκκλησία και την οικογένεια. Τέλος, μίλησε για όσους σήκωσαν και σηκώνουν το βαρύ σταυρό της ευθύνης έναντι της Ορθοδοξίας και του γένους από τον πρώτο μετά την άλωση Πατριάρχη τον Γενάδιο Σχολάριο, μέχρι και το σημερινό Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος, όπως είπε, φυλάσσει πνευματικές θερμοπύλες. Για τις πνευματικές του εμπειρίες και βιώματα με τον μακαριστό γέροντα Παπαφώτη το Λαβριώτη μίλησε σήμερα στον Πεπτουσία FM και την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές με τον Δημήτρη Στρουμπάκο, ο πρωτοπρεσβύτερος πατέρας Θεμιστοκλής Χριστοδούλου, θεολόγος, συγγραφέας και προϊστάμενος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών. Πολλές φορές, ας πούμε, που ο κόσμος τον έβλεπε στο δρόμο ξυπόλυτο, διότι ο Παπαφώτης δεν κοίταζε το εξωτερικό μέρος, κοίταζε το εσωτερικό. Δηλαδή ήταν ανυπόδητος, δεν φορούσε ποτέ παπούτσια. Και πού έμενε, είχε σπίτι δικό του? Δεν είχε σπίτι δικό του, αλλά έμενε στην ενορία που τον φιλοξενούσε ως εφημέριος. Ναι. Είχε το παπαδικό σπίτι, ας πούμε. Ναι. Ό,τι είχε και δεν είχε, τα μάζευε και τα έδινε στον κόσμο. Μισθό δεν πήρε, δεν έπιασε ποτέ στα χέρια του το μισθό του, τον ιερατικό, ως εφημέριος δηλαδή που ήταν για 46 χρόνια στο χωριό. Διαδικτυακή σύναξη με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Γέροντα Εφραίμ και Ρουμάνους ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, ψυχιάτρους και νευρολόγους διοργανώνει το διαδικτυακό περιοδικό Πεμπτουσία σήμερα στις 7.30 το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Η σύναξη θα μεταδοθεί ζωντανά από την ψηφιακή τηλεόραση Πεμπτουσία TV αλλά και από τις σελίδες του ΟΠΕ.gr και της επίσημης σελίδας της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου στο Facebook. Παρακολουθήστε λίγο πριν στις 7.20 το χορό ψαλτών Πρέβεζας Κόρους Νικοπολιτάνους υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτη Νεκτάριου Θάνου να ερμηνεύει άσματα και θρήνους της αλώσεως σε εκδήλωση αφιερωμένη στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Και μετά τη σύναξη με τον Γέροντα Εφραίμ στις 9 το βράδυ, ο πολιτικός επιστήμον και αρθρογράφος Κωνσταντίνος Χολέβας μιλά για την άλωση της Κωνσταντινούπολης αναφέροντας όλα τα γεγονότα πριν και μετά από αυτήν. Η μια συνέπεια λοιπόν είναι η υποταγή πολιτιακή. Δεν υπάρχει κράτος πλέον των Ορθοδόξων Ελλήνων ή Ρωμιών, όπως επικρατούσε ο όρος. Υπάρχει μια υποδούλωση σε μια αυτοκρατορία, η οποία είναι πολύ σκληρή, η οποία εξισλαμίζει, κόβει κεφάλια, επιβάλλει σκληρούς φόρους. Και η οποία δεν είναι ένα σύγχρονο κράτος δικαίου, είναι ένα κράτος τελείως αυθαίρετο, πολύ πιο αυθαίρετο από άλλες μοναρχίες της Ευρώπης που γειτόνευαν τότε. Εδώ ολοκληρώθηκε η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση της Πεμπτουσίας.
Σας καλωσορίζουμε στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Μην ξεχνάτε να ακούτε το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, το οποίο είναι διαθέσιμο όλο το 24ωρο με πλούσιο πρόγραμμα, εκπομπές και ομιλίες. Για περισσότερα επισκεφτείτε το www.pemptousia.gr. Για περισσότερες ειδήσεις μείνετε συντονισμένοι στο διαδικτυακό πρακτορείο Ορθοδοξία, όπου μπορείτε να ενημερώνεστε όλο το 24ωρο και σε 8 γλώσσες. Καλό σας βράδυ!